την προτροπή ότι πρέπει να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο. Και αυτό γίνεται. Είναι αλήθεια ότι μας απορρόφησε η διαπραγμάτευση. Και είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό αυτό. Διότι από την έκφραση αυτής της διαπραγμάτευσης... Φαίνεται όμως ότι και ο Πρωθυπουργός, από όσα διάβαζα στο ρεπορτάζ, τις τελευταίες μέρες πιέζει πολύ. Και δημοσίως το είπε. Ναι. Και είναι λογικό να σε απορροφάει η διαπραγμάτευση, διότι από την έκφρασή της θα κριθεί η δυνατότητα να ασκήσει τη μία ή την άλλη πολιτική. Καθαρά πράγματα. Κύριε φίλε, συγγνώμη, δεύτερο, αλλά δεν λέγατε αυτό πριν. Να ολοκληρώσω. Λέγατε ότι το πρόγραμμά σας είναι ανεξάρτητα από τη διαπραγμάτευση που θα διαπραγματεύσουν. Η ανθρωπιστική αυτό λέγατε. Θα ακούσετε τώρα, κύριε Γιώκανελ. Ότι είναι ανεξάρτητα από την προδιαπραγματεύση. Ένα λεπτό. Αν τα πλεονάσματα θα είναι 4,5 ή 1 ή 3, έχει διαφορά. Είναι μερικά δισεκατομμύρια. Αλλά λέω προεκλογικά λέγατε. Όχι, άλλο τον άλλο το άλλο. Μιλάγαμε για το θέμα της ατοπικής κρίσης μόνο. Τον πρώτο πυλώνα. Ούτε και αυτό. Θα το δείτε, σιγά το πήγε. Θα το δείτε τώρα. Ένα να ολοκληρώσουμε. Κυρία Κοραή, μην παρεμβάσετε στην συνέχεια. Ένα λεπτό. Λοιπόν, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε. Να ολοκληρώσουμε, κυρία Κοραή. Αγροτικής ανάπτυξης, το νέο. Και όχι μόνο το παλιό. Συγγνώμη λεπτό. Λέω λοιπόν ότι δέχομαι την κριτική, πρέπει να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο. Ναι. Να επιταχυνθεί με μία κατεύθυνση. Την καθημερινότητα του πολίτη. Μάλιστα. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πρέπει να αφορούν την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των πανφτωχών, των ενδεών, των συμπολιτών μας, βεβαίως. Την επανεκκίνηση της οικονομίας, που είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Να ξαναξεκινήσει η παραγωγή. Και ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα πρέπει να μπαίνει. Αυτό είναι το βασικό. Με τη συμφωνία για το χρέος, που είναι προϋπόθεση για να βρει ένα δρόμο θετικό προς την ανάπτυξη χώρα, ότι τον Ιούνιο. Τώρα, ναι. Επίσης, μαζί με το θέμα της καθημερινότητας, που είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να προχωρήσουμε με το θέμα της δικαιοσύνης. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να χωνέψει ότι 5 χρόνια λαιλατήθηκε η ζωή του με πολιτικές αποφάσεις όπως αυτές που είναι του μνημονίου. Γι' αυτό η συζήτηση για το μνημόνιο είναι αναγκαίο να γίνει και θα γίνει με εξαστική επιτροπή, την οποία τις επόμενες μέρες θα φέρουμε στη Βουλή, όχι για ρευμασισμό. Καταρχήν η χρονική διάρκεια της επιτροπής αυτής δημιουργεί θέματα και συζητήσεις. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα, καμιά δεν θα γίνει στη Βουλή. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην περιλάβει και την περίοδο μέχρι τον Ιούνιο. Επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να μην περιλάβει και την περίοδο μέχρι τον Ιούνιο. Αφού μιλάμε για μνημόνια κλπ. Πρέπει να περιλάβει και την περίοδο της δικής σας διαπραγμάτευσης και να περιλάβει και τη συμφωνία που εσείς θα κάνετε με τους δανειστές. Αυτό είναι το δίκαιο και το ορθό, αν θέλετε να δείξετε μια στοιχειώδη αντικειμενικότητα. Όχι, είναι φαλσισμό. Και όχι, είναι φαλσισμό. Εμείς δεν θα κρυθούμε για αυτό που θα κάνουμε τώρα. Θα κρυθούμε αφού γίνει. Τώρα συζητάμε για το παρελθόν. Για το παρελθόν μιλάμε. Τι συνέβη το 9, το 10, το 11, το 12, το 13, το 14. Μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν. Λέω λοιπόν. Το πριν το 9, γιατί δεν το εξετάζετε. Εγώ είμαι λέω λοιπόν. Εγώ θα τα συζητήσουμε στη Βουλή όλα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υλοποιήσουμε την πρόταση που και ο κύριος Σαμαράς έλεγε, αλλά την ξέχασε όταν είναι υποθυπουργός. Έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Μία, έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Μία επιτροπή θα φτιάξουμε. Και αυτή θα είναι. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Εσείς στηρίζατε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Μία εξαστική θα φέρω στη Βουλή και θα είναι για το μνημόνιο. Δεν την έφερε. Τη φέρνουμε εμείς. Ελπίζουμε να ψηφίσει το Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς. Θα την ψηφίσει. Δεύτερον θέμα. Θα δούμε τι θα λέει. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Δημιουργική ασάφεια βλέπω, κύριε Βοήθεια. Τι να μην δω το κείμενο. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Δηλαδή τώρα πρέπει να κάνουμε και προκαταβολικά δηλώσεις. Δεν θα έχουμε β' νομοσχέδια. Δεν θα έχουμε β' κείμενα. Θα πάρουμε δεσμεύσεις. Ωραίο αυτό. Αισθάνεστε λίγο σύνδεση από ό,τι βλέπω έτσι και διαματίζεστε. Να δούμε τι θα γράφετε. Εντάξει, λοιπόν. Είναι το θέμα της Siemens. Σήμερα άκουσα ότι επιτέλους η δικαιοσύνη προχωρεί. Είναι και μια καλή ευκαιρία το θέμα της Siemens να αποδείξει και η Γερμανία αυτά τα ηθικοπλαστικά που λέει τα τελευταία χρόνια. Και να στείλει με τον Βαρουφάκη που είπε ο καθένας την πόρτα του. Όχι η Γερμανία, είναι η μήτρα της διαφθοράς. Και είναι και μια ευκαιρία για την ελληνική κυβέρνηση να θέσει ένα θέμα. Όταν μια τόσο μεγάλη εταιρεία προμηθεύει το δημόσιο είναι υπόλογη και με βάση και τα γερμανικά στοιχεία, όχι μόνο τα ελληνικά, για διαφθορά στη χώρα. Δεν παπαιδεύει μέσα σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Η Γερμανία δεν μπορεί να μιλάει. Σε όλους δύσκολα είναι. Στη μισή Ελλάδα. Για τη Siemens μιλάω τώρα. Μόνο η Siemens. Όταν υπάρχει αυτό το δικαστικό εν εξελίξει θέμα, δεν ξέρω αν δεν του αρέσει του κ. Σόμπλε αυτό το πράγμα, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Είναι ένα θέμα. Βεβαίως. Θα το κάνετε εσείς, δηλαδή αυτό που λέτε τώρα. Τα θέτουμε τα ζητήματα αυτά. Δεν τα ξεχνάμε. Προχωράω τώρα. Προχωρώ. Προχωρώ, λέω τώρα. Θα αποκλείσετε τη Siemens από τους διαγωνισμούς. Εμείς μιλάτε όλοι μαζί. Λέω μια ερώτηση. Την κυβερνητική πρόθεση απλώς. Θα αποκλείσετε τη Siemens από τους διαγωνισμούς. Ότι όταν είναι σε εξέλιξη ένα σκάνδαλο διαφθοράς με διεθνείς διαστάσεις αναγνωρισμένο και από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα από τους διαγωνισμούς και τις ζημίες στην Ελλάδα. Άρα τι λέτε, θα βγουν κανόνες. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Πρέπει να εφαρμοστούν. Θα τη βγάλετε απ' έξω. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Πρέπει να βεβαίως. Θα τη βγάλετε απ' έξω. Αλίμονο. Πρέπει να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Οι ζημίες απ' έξω. Να μην ξεχνάμε τι γίνεται. Και πρέπει να βγουν και άλλες γερμανικές εταιρείες. Οι ζημίες υπεράνουν τις διαφθοράς. Νίκο, πρέπει να βγουν και άλλες γερμανικές εταιρείες οι οποίες κατηγορούνται για φοροδιαφυγή. 700 εκατομμύρια. Τις διαπραγματεύσεις για να ξαναποκτήσει ένα κύρος διεθνές η χώρα. Καταπακέ συνέχεια. Τελειώνω. Δεν κοροϊδεύουμε κανένα. Μην κοιτάτε, κυρία. Δεν είναι το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζουμε σήμερα. Είναι ένα μέρος. Ένα πρώτο βήμα. Αυτό κατορθώνουμε. Ένα πρώτο βήμα του προγράμματος. Ένα πρώτο βήμα, ναι, ένα πρώτο βήμα. Ένα ανάχωμα στείλουμε αυτή τη στιγμή για την καταστροφή. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη καταστροφή. Έναν έντιμο συμβασμό επιδιώκουμε. Δεν λέμε στον κόσμο ότι θα τα κάνουμε όλα σε 4 μήνες. Θα επιδιώξουμε να θέσουμε με τη μεγάλη συμφωνία που θα υπάρξει για την ανάπτυξη της χώρας και με τη ρύθμιση του χρέους τις βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας στην τετραετία μέσα. Στο τετράμινο μια ανάσα παίρνουμε και βάζουμε μερικές βασικές παραμέτρους αντιμετώπιση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής κλπ. Κύριε φίλη, σας ζητήσω πρέπει να ένα πάρετε λεφτά, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Ένα να πάρετε λεπτό. 30 εκατομμύρια ευρώ δεν και θα πρέπει τότε... Δεν θα φορτώσουμε τη χώρα σε ένα νέο δανεισμό. Δεν θα υπάρξει αυτή η δίνη του υπερδανισμού συνέχεια. Μα το είπανε και σήμερα δέμες. Αυτό, κύριε φίλη. Και επειδή, κάποιοι... και επειδή κάποιοι συνδυάζουν το θέμα του νέου μνημονίου και του νέου δανείου και με αλλαγές. Δηλαδή ανατροπές, ναι. Δηλαδή πραξικοπηματάκια στην Ελλάδα, σαν αυτά που γίνεται στο Παπαδήμο. Δηλαδή δεν μπορεί, σου λέει αυτή η κυβέρνηση μόνη της, να πάνε όλοι μαζί. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει καταδολίευση της λαϊκής εντολής. Ποιος τα έχει πει αυτά, μάμα. Λέω λοιπόν, έχουν ακουστεί αυτά τα πράγματα. Μπορείτε μόνοι σας, γιατί όχι. Στο δημόσιο, όχι. Λοιπόν, εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοια παιχνίδια. Έχουμε μια λαϊκή εντολή, θα την προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Και αν δεν μπορούμε, υπάρχει κριτής που λέγεται λαός. Εμείς έχουμε μια εντολή να αλλάξουμε τη θέση της χώρας μέσα στην Ευρωζώνη. Χωρίς λιτότητα και με ρύθμιση του χρέους. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε να πάμε δε και καλά να κολλήσουμε σε καλέκλες κυβερνητικές. Δεν έχετε το στήριξη. Εκεί υπάρχει όντως. Την έχετε τη στήριξη. Λέω λοιπόν. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε κυβερνήσει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όχι ό,τι θέλουμε. Μακάρι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι μπορούμε. Και ισχυρό στοιχείο του σχεδιασμού διεθνώς είναι αυτή η οργανική σχέση ανάμεσα στο λαό και την κυβέρνηση. Πάντως αφήνω το πρώτο φορά που υπάρχει. Κύριε φίλε, αυτό το περί δημοψηφίσματος, επειδή το ακούω συνεχώς, δημοψήφισμα με τι ερώτημα. Παπαδήμου σχέδια δεν περνάνε εδώ τώρα. Δημοψήφισμα με τι ερώτημα. Αυτά τα λέτε για το εσωτερικό. Δεν είπα τη λέξη. Αν υποθέσουμε, μπορεί να είναι εκλογές. Αλλά μπορεί να είναι και δημοψήφισμα. Αυτές είναι συνταγματικές δυνατότητες. Ναι. Οι οποίες με τι ερώτημα δημοψήφισμα. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε αν χρειάζεται να γίνει και με τι ερώτημα. Εντός ή εκτός ερώ, δεν υπάρχει άλλο ερώτημα. Δεν υπάρχει αυτά. Όταν σας τα είπα στις κάνες, κυρία Γεννηματά, και τα χάψατε. Τόλμησε να πει κάτι ο κ. Παπανδρέου, σας τα είπανε, βγήκε και ο Βενιτζέλος στο αεροπλάνο και ο τύπος του Παπανδρέου μην τολμήσει να κάνει δημοψήφισμα και γύρισε σαν βρεμένη γάτα πίσω. Κύριε φίλε, δεν είμαστε ΓΑΠ εμείς. Εμείς δεν είμαστε ΓΑΠ ούτε ΠΑΣΟΚ. Καθαρά πράγματα. Αυτά που λέμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, καθημερινότητα, παρακαλώ, δικαιοσύνη και κάθαρση. Σημαντικό θέμα. Διευκρίνηση των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν από το παρελθόν. Όχι αρωμασισμό, αλλά για μην γίνει τα ίδια στο μέλλον. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσετε το εσωτερικό ανάπτυξη της χώρας. Αυτά. Λοιπόν, θα πρέπει να κυβερνήσετε προς όφελος του λαού και όχι να μιλάτε βεβαίως. Συνέχεια για εκλογές. Και το 751 που ρώτησε κάποιος κύριος νωρίτερα για το βασικό μισθό, βεβαίως θα γίνει, όχι σήμερα, εντός διετίας και με προϋποθέσεις που είναι ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ρύθμιση των δόσεων. Δεν μπορεί να πει του άλλου πήγαινε πνίξου έτσι, θα πάρουν προϋποθέσεις. Θα γίνει με νόμο, κύριε φίλε. Και με νόμο θα γίνει. Δεν θα γίνει νόμο στις συλλογικές συμβάσεις.
Πώς θα γίνει, 51. Θα επαναλαμβάνω. Εμείς σαν Κουκουέ, θα το φέρουμε άμεσα σαν νόμο. Μα σας λέω το. Και επειδή τίθεται το ερώτημα, τέθηκε το ερώτημα πριν, αν το Κουκουέ θα ψηφίσει ορισμένα νομοσχέδια που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας τεθεί και από την ανάποδη το απαντώ, ερώτημα. Και σας απαντώ. Τα νομοσχέδια που φέρνει το Κουκουέ για κατάργηση μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων, για επαναφορά του 751 κανονικά. Την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Εκεί να ρωτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αν την νομοθετική πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση την έχει εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν την έχει αντιπολίτευση. Και τώρα θα καταλάβω. Εσύ κύριε Φίλε. Πού το βρήκατε αυτό, κύριε Φίλε. Εμείς λέμε λοιπόν. Να καταθέσουμε προτάσει νόμου. Θα την πείτε βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Γιατί λέτε ότι έχετε πρωτοβουλία μόνο εσείς. Θα την έχετε σαν την πρωτοβουλία. Λέω τελικό το νόμο δεν ψηφίζει η κυβέρνηση. Ψηφίζει το δικαίωμα έχει η αντιπολίτευση να ένα φέρει πράγμα λέω, κύριε, κύριε, θα φέρουμε ένα παραπλασιασμό. Ακούστε το παραπλασιασμό. 751 θα το φέρουμε. Κύριε Τζόκα, έχει ενδιαφέρον. Θέλετε 600 ευρώ επίδομα μηνιαίο για κάθε άνεργο, λέτε. Έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους, επί 14, επί 600, είναι 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέτοια δεν ψηφίζουμε. Είναι τρελές. Τέτοια δεν ψηφίζουμε. 14 δεν τα έχουμε. Τους εφαρμοστικούς νόμους που να καταργηθούν. Επαναλαμβάνω, δεν τα έχουμε και δεν ψηφίζουμε τρέλες. Όχι, αυτό είπε ο κύριος Σαλμίδης. Άρα θεωρείτε τρέλα να καταργηθούν. 14 δεν μπορούμε να βρούμε, κύριε μου. Γιατί δεν το λέγατε πριν. Και ταυτόχρονος λέτε. Άρα θεωρείτε τρέλα, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρεί ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί παραλογισμό και τρέλα να καταργηθούν οι εφαρμοστικοί νόμοι του μνημονίου. Δεν καταλάβω τι λέμε. Λοιπόν, αυτό θεωρείτε. Μα αυτό λέμε. 14 δις το χρόνο στους ανέργους και 40.000 αφορολόγητο. Δηλαδή, από πού θα πάρει τι. Ενώ αντιθέτως ο καπιταλισμό γενικά. Τι κάνουμε δηλαδή, ονείρωξη αντικαταληφτική έχουμε. 40.000 αφορολόγητο λέτε και 14 δισεκατομμύρια για τους ανέργους. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Ακούνε οι άνεργοι. Ακούνε. Καταλαβαίνουν. Αυτό για το οποίο ο λαός τα προηγούμενα χρόνια φώναζε και κινητοποιήθηκε, του λέτε σήμερα ότι είναι παραλογισμός. Άσφαιρη αντικαταληφτική ρητορία κάνετε, τίποτε άλλο. Μπέστε λίγο στη συζήτηση για τον Κοσμάκη. Πολλά ερωτήματα έχω, κύριε Φίλη, για το αν έχει εγκαταληφθεί η υπόθεση των 100 δόσεων. Όχι. Δεν έχει καταληφθεί. Είναι βέβαιο αυτό. Με μία φωνή το λέμε. Όχι. Όχι. Θα προχωρήσει κανονικά. Βεβαίως θα προχωρήσει. Και σε τι μορφή, κύριε Φίλη. Θα τη δούμε σε τι μορφή. Σε αυτά θα τη δούμε. Η μορφή είναι που έχει σημασία. Η μεγάλη πλειοψηφία των οφειλωτών θα του αφορά. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι θα μιλάει πριν με τους θεσμούς. Δεν μιλάει, δεν καταλαβαίνω. Ναι, εννοώ, δηλαδή θα συζητήσετε και για τις δόσεις. Εμάς στην κατεύθυνση, τον διακοραή, τον αλλάξανε, Νίκο. Τον νόμο στη Νέα Δημοκρατία, αλλάξαν νόμο. Όχι, τώρα το αλλάξανε. Εμείς ό,τι φέρουμε στη Βουλή. Όχι, και το κεφάλαιο που είπε η κυρία Μπαλαβάνη, ότι θα το κόψουν στη μέση, είπε όχι. Εκεί δεν υπάρχει από την Ελλάδα θέμα. Θέλω να πάω στον κύριο Χιόνι, παρακαλώ. Για πρώτη φορά, με τόση κόμμα, με τόση στήριξη,